ενημερώσαμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις θέσεις του ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκφράσαμε τη μεγάλη ανησυχία μας για τη συνεχή τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα στην ευρύτερη περιοχή, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, που βέβαια σήμερα συνδυάζεται, εκτός από την κλασική επιθετικότητα των συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, των αμφισβητήσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων, συνθήκων που ορίσαν τα σύνορα των χωρών της περιοχής, και με νέες ασύμμετρες απειλές, με προκλήσεις με τα προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα στον Εύρο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βεβαίως εντοπίσαμε την θέση του ΚΚΕ, τις προτάσεις του, οι οποίες πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει να καταγράφονται εκεί που είναι, δηλαδή στην Τουρκία, στα σύνορα με την Ελλάδα, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, της τουρκικής κυβέρνησης, και όχι να οθούνται στις ονομαζόμενες χώρες πρώτης υποδοχής, που είναι ουσιαστικά η Νότια Ευρώπη, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία κλπ. Άρα αυτό το ζήτημα σημαίνει σύγκρουση με τη συνθήκη του Δουβλίνου, που οδηγεί σε διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων, με αποτέλεσμα να βουλιάζουν τα νησιά, ο Εύρος, η Κύπρος, γενικότερα αυτές οι περιοχές, αυτά τα κράτη, και βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκρουστούμε, διότι έτσι κι αλλιώς είναι ανενεργή στην πράξη η κοινή δήλωση, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και σε αυτή τη φάση δεν έχει καμιά δουλειά η Frontex, δεν έχει καμιά δουλειά το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, διότι δημιουργεί, όπως είδαμε, ενώ κλήθηκε να προστατεύσει υποτίθεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα σύνορα, δημιουργεί και οξύνει παραπέρα τα προβλήματα, ακριβώς γιατί έχει να κάνει με τα συμφέροντα, τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που υπηρετούν αυτές οι λικοσυμμαχίες, που είναι οι υδρογονάνθρακες, που είναι ο έλεγχος του υπεδάφους, του ορυκτού πλούτου, αλλά και των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας, των εμπορευμάτων στην περιοχή. Και ακριβώς επειδή εδώ συγκρούονται μεγάλες ανταγωνιστικές δυνάμεις, όχι μόνο περιφερειακοί παίκτες όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Ελλάδα, το Ιράν, η Αίγυπτος κλπ, αλλά και διεθνείς παίκτες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως Γερμανία, Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα, την πληρώνουν τελικά οι λαοί. Από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται ενδυνάμωση της πάλης, της φιλίας, της κοινής δράσης όλων των λαών της περιοχής. Όσον αφορά το Κυπριακό, εκφράσαμε για ακόμη μια φορά τη σταθερή αλληλεγγύη μας προς τον Κυπριακό λαό για μια Κύπρο ενιαία, για μια λύση βιώσιμη, όχι διχοτομική, ένα κράτος και όχι δύο κράτη, με μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς εγκύτριες δυνάμεις, χωρίς προστάτες, χωρίς νατοποίηση του νησιού. Και σε αυτή την πάλη το ΚΚΕ σταθερά θα στέκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού, του κυπριακού λαού, με αλληλεγγύη, με φιλία και με κοινούς αγώνες.